Ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα έδωσε η στρατιωτική γέφυρα στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπους που διευκολύνει τους οδηγούς που έρχονται από τον Βασιλικό και το Αργάσι και κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης της Ζακύνθου. Έχει εξυπηρετήσει κατά πολύ η γέφυρα. Καταρχήν δεν υπάρχουν μποτιλιαρίσματα. Δεν περιμένει ο κόσμος μέχρι να ανάψει το πράσινο φανάρι σε αυτές τις θερμοκρασίες του καλοκαιριού πολλή ώρα. Νομίζω ότι ήταν κάτι που έπρεπε, που ήταν αναγκαίο, που ήταν και σωστό και που έγινε πράξη. Οδηγοί και κάτοικοι της περιοχής τόνισαν ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο και επισήμαναν ότι δίνει λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Το βλέπουμε ιδιαίτερα όταν έρχεται καράβι, όπως αποσυμφορίζεται αμέσως η κυκλοφορία. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ σημαντικό ότι η κυκλοφορία είναι σε πολύ καλά επίπεδα και βοηθάει όλους μας, τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους τουρίστες. Εκτιμώ ότι είναι πολύ καλό η γέφυρα αυτή συγκεκριμένη, γιατί βοηθάει πολύ τουλάχιστον από τα αυτοκίνητα που έρχονται Βασιλικό Αργάσι να ξεμπλοκάρουν από τα φανάρια. Έχει αποσυμφορηθεί το κομμάτι το συγκεκριμένο. Μοναδικό αρνητικό είναι ο θόρυβος από τις ξύλινες τάβλες όταν διέρχονται τα γιοταχή. Αλλά όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, το πρόβλημα αυτό θα λυθεί άμεσα. Τον Οκτώβριο θα αντικατασταθεί το δάπεδο με ένα ειδικό μπετόν και έτσι δεν θα ενοχλούμε και τους περίοικους με το θόρυβο που κάνουν τα ξύλα. Θα παρακαλέσω τους οδηγούς να τηρούν το όριο ταχύτητας όταν περνάνε τη γέφυρα, διότι έχουμε πολλές ζημιές στα ξύλα. Καλό είναι λοιπόν το όριο να μην υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Για πολλά χρόνια η πόλη της Ζακύνθου πνιγόταν από το κυκλοφοριακό, αφού οι εξόδοι της ήταν ελάχιστες προς άλλες τουριστικές περιοχές. Ειδικά αυτή την περίοδο που χρησιμοποιούμε λίγο την πόλη λόγω υποχρεώσεων κτλ. Είναι μεγάλη εξυπηρέτηση ότι δεν έχουμε αυτή την ουρά. Περνάμε αμέσως στη γέφυρα και το συντομότερο βρισκόμαστε στις δουλειές μας. Αν δεις το κυκλοφοριακό τώρα είναι μηδέν εδώ στο που περιμένουν. Βοηθάει πάρα πολύ τους μήνες τώρα που είναι δύσκολοι. Η ανάγκη δημιουργίας της στρατιωτικής γέφυρας ήταν μεγάλη και πλέον κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού εξυπηρετούνται άμεσα χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν ώρα στο φανάρι στο ποτάμι για να μπουν στην πόλη.